ιστορία της Λονδρέζικης ομάδος. Τα κανόνια βρόντιξαν και οι Άγιοι εισήγησαν. Το ένα το τρόπαιο της ιστορίας της και δεύτερο συνεχόμενο κατέκτησε η Arsenal που νίκησε με 1-0 τη Southampton στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο Millennium του Cardiff. Η διαφορά ποιότητας και κλάσης των Λονδρέζων ήταν αυτή που τους έδωσε τη νίκη, ενώ η Southampton πάλεψε για την έκπληξη. Από το πρώτο λεπτό η Arsenal πίεσε για τον γκολ, αλλά πότε ο Νιέμι και πότε ο Μπέρντ που έδιωξε πάνω στη γραμμή του πλασί του Μπέρκαμ κρατούσαν το 0-0. Μέχρι το 38ο λεπτό. Για να δούμε τώρα τον Ανρί. Δίνει στον Μπέρκαμ. Αυτή είναι η κίνηση της Arsenal, χαρακτηριστική. Λούγκλερ, Πιρές μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 1-0 λοιπόν ο Πιρές με τον. Στο 37ο λεπτό η Arsenal μπαίνει μπροστά στο σκορ με αυτό το γκολ του Πιρές. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Southampton προσπάθησε να πιέσει για τη σοφάριση. Αλλά αυτή που ήταν πιο επικίνδυνη σε αντιθέσεις της ήταν η Arsenal, με εκφραστή κυρίως του Thierry Henry που είχε μεγάλα κέφια. Και ενώ όλα έδειχναν ότι η Arsenal θα έφτανε εύκολα στη νίκη, αφού οι Άγιοι δεν έμπαιναν εύκολα στην περιοχή της, χρειάστηκε πρώτα ο Σίμονς, στο 28ο λεπτό, να αποκρούσει εντυπωσιακά το σουτ του Όρμεροτ και ύστερα ο Ashley Cole να διώξει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μπίτη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι έμεινε το 1-0 και οι κανονιέριδες κατέκτησαν το κύπελο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ένα κύπελο το οποίο σήκωσαν ο αρχηγός της Arsenal στο τελικό, David Seaman, και ο αρχηγός όλης της χρονιάς, Patrick Vieira. Στο μπάσκετ συγκρούστηκαν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι, παρά τη φυγή του Εύας και την απουσία του Τόμι,